Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου των Υγρασιατών ο Ηρόδοτος, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση και αμέσως να καλέσω στο βήμα τον Σεβασμιότατο Αγγύρας, κύριο Ιερεμία, και τον Σεβασμιότατο Κώο, κύριο Ναταναήλ, για να ευλογήσει τα βασιλοπιτάκια. Από την καρδιά μου, γιατί μου δίνει αυτή την τιμή πάντοτε. Σε τέτοιο σημείο που σκέπτομαι αν άλλη φορά θα έρθω να συναντιόμαστε μαζί και να κάνει το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό θα τον παρακαλέσω να μην το ξανακάνει αυτό, διότι δεν είναι η ταπεινοφροσύνη που με διακρίνει. Έτσι νιώθω, έτσι μάθαμε μέσα στην εκκλησία μας. Υπάρχει ο ποιμενάρχης μας, τον οποίο τιμούμε, τον οποίο αγαπούμε, τον οποίο στηρίζουμε, τον υποστηρίζουμε σε όλες τις δυνάμεις. Και μάλιστα, στρατηγέ μου, πολύ τον τιμούμε. Στις σημερινές εποχές πρέπει κάποιον πάνω από εμάς να τιμούμε. Μέσα στο στρατό, τους αρχηγούς του στρατού μας. Γιατί αν λείψει αυτό, χάνουμε την ισορροπία μας. Εάν μέσα στην Εκκλησία μας δεν τιμούμε τον ποιμενάρχη μας, χάνουμε τον προσανατολισμό μας. Εάν μέχρι στην επαρχία, παραδείγματος χάρη, δεν τιμούμε την έπαρχο, χάνουμε την έννοια της επαρχίας. Μέσα στην δημαρχία των πρόεδρων, την πρόεδρο που είναι παρούσα εδώ απόψε και τους αντιδημάρχους, χάνουμε την έννοια της δημαρχίας. Να γιατί εγώ επιμένω σε αυτούς τους καιρούς που ζούμε να ακολουθούμε αυτή τη γραμμή. Διότι έτσι όλοι μας αισθανόμεθα ισχυροί, ενωμένοι μέσα στις δύσκολες στιγμές που ζούμε, στις δύσκολες εποχές, στις πράγματι στις δύσκολες εποχές που μας δημιουργούν μεγάλη σύγχυση. Πώς θα βγούμε από αυτή τη σύγχυση αν χάσουμε τον προσανατολισμό μας? Να γιατί, αδελφέ μου, θέλω και σε βλέπω να είσαι ο αρχηγός μας, ο ποιμένας μας, διότι από σένα εξαρτάται η συνοχή μας, η αγάπη μας, η ενότηση μας, το καύσιμά μας, το νησί μας, η Κος, η οποία τώρα το χειμώνα στρέφει τα μάτια του ακόμα περισσότερο στο πρόσωπό σου και ταυτόχρονα προς όλους τους συνεργάτες σου. Να λοιπόν μια μικρή εισαγωγή. Με την ευχή η χρονιά μας να είναι ευλογημένη, να είναι ειρηνική. Και το λέω από τα βάθη της καρδιάς μου, να είναι ειρηνική. Δεν είναι μια έννοια μόνο που την λέμε, αλλά την ευχόμεθα. Να παρακαλούμε τον Θεό να φέρνει ειρήνη. Εάν όμως χάσουμε όλα τα άλλα, η ειρήνη δεν έρχεται. Και η ειρήνη του κόσμου μάλλον δεν έρχεται. Αλλά τουλάχιστον
η ειρήνη του Θεού πρέπει να έρχεται. Και αυτή η ειρήνη του Θεού μπαίνει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, μέσα στις δικές μας καρδιές. Εμείς παίρνουμε, προσευχόμεθα κάθε Κυριακή, σε κάθε λειτουργία, σε κάθε αίτηση προς τον Θεό, να στείλει την ειρήνη Του, αυτή την ειρήνη ζητούμε. Και αν έχουμε εμείς αυτή την ειρήνη μέσα μας, όλα θα πάνε καλύτερα και η αγάπη του Θεού θα μας στηρίζει. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Είπα αυτά τα λίγα λόγια για να επαναπαύσω την ψυχή μου και να μην έχω αυτό το πρόβλημα κάθε φορά που έρχομαι με δράσεις και να ευχαριστώ τον Σεβασμιότατο, να τον συμφέρω για το έργο του, διότι έτσι μόνο σας βλέπω και σας συγχαίρω. Συγχαίρω βέβαια τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον Ηρόδοτο, με τον οποίο κατευθείαν με τον Σύλλογο δεν είχα την ευκαιρία να έχω επαφές σε παλιά τα χρόνια. Είχα όμως επαφή με τον πρόεδρο, τον Μακαρίτη, τον Εμμανουήλ, με τον οποίο κάθε φορά που ερχόμουν τον επισκεπτόμουν και είχα επαφή μαζί του για την οικοδομή αυτή του οίκου του Θεού που έχει τώρα εδώ στην περιοχή πιο πέρα από εμάς λάμβει με την παρουσία του και με την παρουσία του προϊσταμένου πατρός Παναγιώτη. Όλοι μαζί, λοιπόν, κάτω από τη σκέπη του Μητροπολίτου επαναλαμβάνω, κάτω από την αγάπη, τη στήριξη και την δύναμη του στρατού μας, του στρατηγού μας, του ταξιάρχου μας που είναι κοντά μας, τον οποίο τιμούμε, αγαπούμε, εμπιστευόμεθα και ευχόμεθα ο Θεός να τον δίνει δύναμη σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Ο χρόνος μας να είναι ευλογημένος. Η αγάπη του Θεού να είναι πάντοτε μαζί μας. Τα έργα των χειρών μας να είναι έργα αγάπης και έργα δημιουργικά. Έργα κοακά, δυσκό έργα. Και οικός να λάμπει μέσα στον καινούριο χρόνο. Και θα λάμπει εάν καθένας από εμάς δώσει την ψυχή του, δώσει την καρδιά του, εφαρμόσει αυτά που ο Χριστός μας παραγγέλνει. Χρόνια πολλά, η αγάπη του Θεού να είναι μαζί μας. Ευχαριστώ σε παρακολουθήσατε και ευχαριστώ όλους σας. Καλή χρονιά και από μένα. Θέλω να πω στον γέροντα Ιερεμία, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αγκύρας, ότι για μας, για την Ιερά Μητρόπολη Κόβη και Ενισίδρου και για όλους που κατοικούν την Ιερά Μητρόπολη, τα μέλη αυτής της Μητροπόλεως και για μένα κυρίως, είναι μεγάλη τιμή να βρίσκεται εδώ και να μας τιμά με την παρουσία. Και παρακαλώ να συνεχίσει αυτό που το παρακαλώ να κάνει κάθε φορά, γιατί στην Κάρπαθα, γέροντα που μεγάλωσα, λένε μια ματινάδα. Τιμώντας όποιον σε τιμά, τιμάς τον εαυτό σου. Και ανάλογο με την τιμή είναι το περτικό σου. Ευχαριστώ πολύ. Του Ανησίου, καθώς στην επίσης Παλισκής, αγαπητοί μου Γεωργία Πρόεδρε του Μεθυσμουλίου, μου αυτοί σύμβουλοι, αρχές, πρόεδρε και διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου του Κρασιακού Αερόματος. Αγαπητοί πανεπιστημόμενοι, καλή χρονιά. Πριν από 20 χρόνια μια παρέα ανθρώπων, μια ομάδα ανθρώπων, βρέθηκε, οργανώθηκε, έθεσε στόχους, δημιούργησε το Σύλλογο Ηρόδοτος και ο στόχος επιτεύχθη με την ανέγερση του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Πετρουμιανού. Εύχομαι αυτοί οι στόχοι σας να συνεχίσουν, να θέλετε πάντα νέους στόχους, να δημιουργείτε και εμείς σαν περιφέρεια να είμαστε πάντα δίπλα σας και μάλιστα να προδώσω κιόλας ότι ο Σεβασμιότατος στη συνάντηση που είχε προχθές με τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου ήδη έχει ζητήσει τη βοήθειά μας για να μπορέσετε να χτίσετε και ένα παραπάνω και λόγω των καταβολών που έχουμε ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτό που κάνετε. Θα είμαστε δίπλα σας σαν περιφέρεια και εγώ προσωπικά σε ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να συμβάλλουμε στο πολύ σημαντικό σας έργο. Σας ευχαριστώ και καλή χρονιά σας. Πάντα με υγεία.
Συγχαρητήρια στο Διοικητικό Συμβούλιο, συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη του Συλλόγου και εύχομαι να είσαστε πάντοτε ενωμένοι προκειμένου να υπερασπίζεστε πάντα το ιστορικό σας παρελθόν. Εμείς σαν Δήμος αλλά και εγώ προσωπικά θα είμαστε πάντα μαζί σας, είμαστε και θα είμαστε πάντα μαζί σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριος, κύριε Ραμία, σεβασμιότατε εγώ, κύριε Ναθαναήλ, πρωτοπρεσβύτερε, σεβαστοί πατέρες, κυρία Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρία Έπαρχε, κύριε Αστυνομικέ Διευθυντή, κύριε Λιμενάρχη, κύριε Διοικητή της Πυροσβεστικής, κύριε Ταξίαρχε, κύριε Υποδιοικητή της Ταξιαρχίας, αγαπητοί συμπατριώτες, κυρίες και κύριοι, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Μικρασιατών ο Ηρόδοτος, σας καλωσορίζουμε σήμερα στην απόψινή μας εκδήλωση και ευχόμαστε σε όλους καλή, ειρηνική και δημιουργική χρονιά με υγεία, αγάπη και προκοπή. Όπως αντιλαμβάνεστε, η εκδήλωσή μας αυτή έχει διπλό στόχο. Την επικοινωνία, την αλληλογνωριμία και την σύσφυξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του Συλλόγου μας και βέβαια τη συγκέντρωση χρημάτων για τις ανάγκες του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Νέας Αλικαρνασσού. Και θέλω εδώ να σας διαβεβαιώσω, αγαπητοί μου, ότι δεν πάβουμε καθημερινά να είμαστε προσιλωμένοι στο μεγάλο αυτό χρέος. Αυτό που μας κλειδωρώτησαν τα προκάτοχα Δέλτα Σίγμα υπό την Προεδρία του αείμνηστου Μανώλη Τσιγαρά και Αλέκου Μαρκόβου. Ευχόμαστε επίσης το 2004 να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να αρχίσουν οι εργασίες ανοικοδόμησης της αίθουσας προσφυγικής μνήμης και κοιμηλίων στον αύριο χώρο του Ιερού Ναού, την χρηματοδότηση της οποίας έχει υποσχεθεί στον Σεβασμιότατο ΚΟΜ ο κύριος Περιφερειάρχης. Στην προσπάθειά μας αυτή γνωρίζουμε πως έχουμε δίπλα μας όλους εσάς, κυρίως όμως τον Σεβασμιότητο Ποιμενάρχη μας, κύριο Ναθαναήλ, ο οποίος σε κάθε ευκαιρία μας εμψυχώνει και μας καθοδηγεί με τις πολύτιμες συμβουλές του. Δίπλα μας επίσης βρίσκεται ο Δήμος μας, ο οποίος μέσω του Δημάρχου μας, των υπηρεσιών και των οργανισμών του υποστηρίζει και χρηματοδοτεί τις εκδηλώσεις μας και με την ευκαιρία αυτή, κυρία Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, θα ήθελα να μεταφέρετε στον κύριο Δήμαρχο, ο οποίος βρίσκεται εκτός ΚΟΜ, τις ευχαριστίες μας για ό,τι έχει προσφέρει μέχρι στιγμής στον Σύλλογό μας και να επικαλούμαστε την προσωπική του παρέμβαση προς τις τεχνικές υπηρεσίες, ώστε άμεσα να εκδοθεί η υπολοιπόθετη απαιτούμενη οικοδομική άδεια της ανέγερσης αυτής της αίθουσας. Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε τη νέα μας έπαρχο. Και επί την αναλήψη των καθηκόντων της ευχόμαστε από καρδιάς καλή επιτυχία προς όφελος της πόλης και του νησιού μας. Είμαστε βέβαιοι πως θα συνδράμει τον δράσεό μας αφού εκ πατρός και εκ μητρός έχει την καταγωγή της από την Μικρά Ασία. Θα ήταν σημαντική παράληψη, πιστεύω, κλείνοντας αυτό το σύντομο χαιρετισμό, να μην εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στον κύριο Ταξίαρχο, ο οποίος πρόθυμα παραχώρησε την αίθουσα τη ΛΑΦΚΟ, αλλά και στη διεύθυνση και στο προσωπικό της Λέσκης για τη ζεστή τους φιλοξενία. Πολλές ευχαριστίες επίσης ανήκουν στο μαέστρο μας, τον κύριο Καναγούρα και την κυρία Νκούπη Παπαγγελία, οι οποίοι δέχτηκαν και πάλι να μας συντροπέψουν με τις μελωδίες τους. Και βέβαια σε όλους τους χορηγούς της απόψινής εκδήλωσης, τα ονόματα των οποίων έχουν αναγραφεί στο έντυπο που βρίσκεται στο τραπέζι.
και φυσικά σε όλους εσάς, μικρασιάτισες και μικρασιάτες, που πάντα στηρίζετε τις εκδηλώσεις σας. Είναι μεγάλη μας τιμή που βρίσκεστε εδώ. Η απόψινή εκδήλωσή μας επιφυλάσσει, αγαπητοί μου, μια ευχάριστη έκπληξη. Την απόδοση δηλαδή της δημόσιας αναγνώρισης και τιμής σε πρόσωπα με αδιαμφισβήτητη πολύπλευρη κοινωνική και εκκλησιαστική προσφορά. Αλλά και σε πρόσωπα που συνέδραμαν το σύλλογο μας ένα οφειλόμενο χρέος που οι συγκυρίες δεν μας επέτρεψαν να πραγματοποιήσουμε έως τώρα. Για το λόγο αυτό θα καλέσω τον κύριο Αλέκο Μακόβλου να γνώσει το σχετικό απόσπασμα πρακτικού από την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας. Τις ευχαριστίες από καρδιάς για την προσέλευση και την υποστήριξη κάθε φορά που ο Σύλλογός μας πραγματοποιεί μια εκδήλωση. Εγώ θα αναγνώσω ένα απόσπασμα πρακτικού από την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην ΚΟ σήμερα, 22 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 18 μετά μεσημβρία, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μικρασιατών ΚΟ Ηρόδοτος και ομόφωνα αποφάσισε στη διάρκεια της εκδήλωσης της Πρωτοχρονιάτικης της Πίτας να τιμηθούν, εκφράζοντας δημοσίως την ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες του για την εν γέννη προσφορά τους, αλλά και την οφειλόμενη αναγνώριση των υπηρεσιών τους προς το Σύλλογο τους κάτωθεν. Πρώτον, να ανακηρύξει ισόβιο επίτιμο πρόεδρο του Συλλόγου μας και να απονείμει αναμνηστική τιμητική πλακέτα στο σεβασμιότατό μας Μητροπολίτη Κόου και Νησίρου, κύριο Κύριο Ναταναήλ. Ως έδειξη αναγνώρισης του πλούσιου κοινωνικού, πνευματικού και επιμενικού του έργου και να του επιδοθεί παράλληλα αρχιερατικό εγκόλπιο ως ελάχιστο αντίδωρο ευγνωμοσύνης των ευεργεσιών του προς το Σύλλογό μας. Δεύτερον, να επιδώσει τιμητικές πλακέτες στον εφημέριο του Ιερού Ναού μας, στον ευεσιμότατο πατέρα Τσουπνιά Αναστάσιο, στον Επίτροπό μας, τον κύριο Στάκο Παναγιώτη, για την συμβολή τους στην αποπεράτωση του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου Νέας Αλικαρνασσού Κόου. Ο Πρόεδρος, Σταμάτης Μαρκόβλου, τα μέλη, Ειρήνη Σβήνου, Βαγγέλης Χατζημιχαήλ, Νίκος Χανταρζής, Αλέκος Μαρκόβλου, Βασίλης Χατζηχριστοφής, Γεωργία Φορόζη, Παναγιώτης Χατζηχριστοφής και Ευπρεπία Τσιγαρά. Ως πλέον παλιότερος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Νέας Αλικαρνασσού, απονέμουμε αυτή τη τιμητική πλακέτα για την καθοριστική συμβολή σας στην ολοκλήρωση και λειτουργία του Ιερού Ναού μας. Τώρα, ως καθηγητής σου, σε παρακαλώ τη φροντίδα αυτή να συνεχιστεί και στο μέλλον. Σε ευχαριστούμε και σας αγαπάμε. Και των ευεργεσιών προς το Σύλλογό μας, νομίζω ότι θα μας τιμά και εσάς προσωπικά κάθε φορά που θα βρίσκετε αναρτημένο στο Σύλλογο σας. Να είστε καλά σας. Ευχαριστήσω το Σύλλογο και τον Πρόεδρο που μόλις έχει παραδώσει τη σκητάλη της Προεδρίας στον νέο Πρόεδρο και τον νέο Πρόεδρο. Θα ήθελα να θυμηθώ και τον Πρόεδρο που μας κοιτάει από τους ουρανούς, τον Μανώλη, που εγώ πάντα τον φώναζα Γιώργο. Να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του ΔΣ, αλλά ιδιαίτερως επιτρέψτε μου τον καθηγητή μου να ευχαριστήσω, που προσπάθησε να μου μάθει μαθηματικά. Εγώ να πω ότι δεν ήμουν τόσο καλός, αλλά με έμαθε αρχές της ζωής. Με έμαθε να ελπίζω, να αγωνίζομαι, να αγαπώ, να δυναμώνω την πίστη μου. Σε ευχαριστώ, δάσκαλε, για το έχεις κάνει. Θέλω να ευχαριστήσω όλους σας και θέλω να πω αυτό που ξεκίνησε να λέει η κυρία Έπαρχος, την οποία εύχομαι
καλή θητεία, ότι προχτές στο γραφείο μου, που ήρθε ο Περιφερειάρχης βγαίνοντας από το καράβι μαζί με την κυρία Έπαρχο και το ολόκληρο το συμβούλιο που έφερε μαζί του, μαζί με τον κύριο Γιαννικορή, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, ότι εγώ συνήθως ζήτησα πάλι να ανανεωθεί η υπόσχεση. Ο κύριος Περιφερειάρχης, ο κύριος Χατζημάρχος, υποσχέθηκε, κύριε Βαρκά, ότι εντός του έτους θα λήξει το θέμα του Μουσείου Μικρασιατικής Μνήμης, Παύλα αίθουσας εκδηλώσεως, για τους Μικρασιάτες τον Άγιο Γεώργιο Νέας Ελικαρνασσού. Μάρτυρας ήταν η κυρία Έπαρχος, η οποία τοποθετήθηκε και επισήμως μάρτυρας και από μένα, αλλά και από εκείνον, και επίσης ανέλαβε την ευθύνη του και υποσχέθηκε επισήμως μπροστά σε όλους μας ο κύριος Γιαννικουρής για να ετοιμάσει τα τεύχη δημοκράτησης. Κυρία Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, που σας ζητήθηκε και προηγουμένως, να μεταφέρετε στον κύριο Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι είναι επιτακτική ανάγκη αυτή η αίθουσα να τελειώσει, γιατί πρέπει εκεί να εναποθέσουμε τις μνήμες μας. Εγώ, ό,τι έχω από εκκλησιαστικής πλευράς για εκείνο το μουσείο, ο κάθε Μικρασιάτης ό,τι έχει ενθύμημα από εκεί, για να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στα παιδιά μας να έχουν και την απτή σχέση με το παρελθόν, για να μπορούν να ενισχύουν τις μνήμες τους βλέποντας και αγγίζοντας και αντικείμενα από τον πολιτισμό που κατόρθωσαν να φέρουν οι πρόγονοί μας από την Μικρά Ασία. Εύχομαι σε όλους υγεία, χαρά, δύναμη, να μην σας εγκαταλείπει πολύ ποτέ η ελπίδα, και θέλω να ευχηθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αγκύρας, που έχει την πιο ουσιαστική θέση η Μητρόπολη του στην καρδιά της Μικράς Ασίας, μέσα βαθιά, στα βάθη. Θέλω να ευχηθεί και να προσευχηθεί να μην ξεχάσουμε ποτέ οι Μικρασιάτες στην καταγωγή μας, και να παρακαλέσω εγώ όλους εσάς να μην λησμονείτε να δίνετε στα παιδιά σας τη δυνατότητα να θυμούνται τη σχέση τους με τους προγόνους τους και την ιστορία, μέσα σε ένα κλίμα ειρήνης και πολιτισμού, γιατί ο Έλληνας πάντα αυτό αγωνίζεται να κατορθώνει, να διαχέει τον πολιτισμό, αλλά και να τον συνεχίσει με την προοπτική του μέλλοντος και με τη χάρη που του δίνει ο Δημιουργός του, Θεός. Αμήν. Πολλά, πολλά, πολλά τα έτη σας και ευχαριστίες μου άπειρες. Δεν κάνω τίποτα παρά λίγο από την υποφέληση του καθήκοντος. Πατέρα Αναστάση, σε αυτή τη σημερινή τελετή και με την ευχή του Σεβασμιωτάτου Αγκύρας και του Σεβασμιωτάτου Κο, θέλουμε να σας απονέμουμε αυτή την τιμητική πλακέτα για τις προσπάθειες, τις άοπνες που κάνατε μέχρι τώρα για να μπορέσει να αποπερατωθεί ο ιερός ναός αυτός, έχοντας πάντα στο μυαλό σας τις ευχές που σας έδωσε ο σεμνός πατέρας σας. Έχω το θέμα Παναγιώτη, έχω την τιμή και τη χαρά να δώσουμε και σε σένα μία τιμητική διάκριση, γιατί το έργο σου δεν φαινόταν. Απλά ήσουν πανταχού παρόν με την καρδιά σου, με τη θέλησή σου, και έκανες και τα δύσκολα και τα εύκολα. Εκτός από τις διοικητικές ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου ή των άλλων, είσαι ένας αφανής ήρωας. Σε ευχαριστούμε γι' αυτό και ακόμα σε χρειαζόμαστε. Έχουμε ακόμα δουλειά γι' αυτό τον υπέρλαμπρο ναό. Μια που μιλάω, πριν να στο παραδώσω, με πολλή συγκίνηση πάω πολύ πίσω. Πάω στο 1990 περίπου, όταν δημιουργήθηκε ο Σύλλογος Ηρόδοτος με ένα στόχο: ανέγερση ιερού ναού του Αγίου Γεωργίου, γιατί υπήρχε και η εικόνα σε μια συμπατριώτησά μας. Δήμαρχοι τότε έλαβαν μέρος, παρέδωσαν οικόπεδο,
εν πάση περιπτώσει ο κόσμος όλος, ο κόσμος όλος, με τον οβολό του, μια ομάδα ανθρώπων, σε τέτοιες δύσκολες εποχές. Ξέρετε, σήμερα να λάμπει ένας ναός, ψηλά, ωραίος. Ευχαριστούμε τους αρχιτέκτονες, τους μηχανολόγους που αφιλοκερδώς προσέφεραν τις υπηρεσίες τους και τόσους άλλους πολλούς. Και εγώ, αγαπητοί μου συνάδελφοι, ξέρετε τι θυμάμαι τώρα. Τα θεμέλια με τα σίδερα που έχουμε και μια φωτογραφία και από εκείνα τα σίδερα σήμερα βλέπουμε ένα ναό και μας παίρνει δέος. Να και που θα βάλουμε την φωτογραφία που χρειαζόμαστε σε αυτή την αίθουσα που θα ολοκληρώσει αυτά τα όνειρα των μικρασιατών που ήρθαν με πρέπεια και με αξιοπρέπεια και δούλεψαν και έγιναν συμπατριώτες γόοι αγαπημένοι. Εκεί θα μας χρειαστεί να βάλουμε το άλμπουμ, να βάλουμε και να επενδύσουμε τις αναμνήσεις μας. Καλή χρονιά, υγεία, δύναμη και σας ευχαριστώ για ό,τι κάνετε για ανάδειξη μιας νεαράς δύναμης που ελπίζω να έχεις τη δύναμη να σε χειροκροτήσουμε, όπως είπες, στο τέλος της πενταετίας. Στο χειροκρότημα και τώρα στο τέλος. Και από μένα, ευχαριστώ.